Μισό αιώνα ζωή συμπληρώνει φέτος η αδελφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου, διοργανώντας μία μεγάλη επετειακή εκδήλωση την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με το καλωσόρισμα του Προέδρου της αδελφότητας Μίλτου Μάστορα και θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί των επίσημων προσκεκλημένων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ομιλία με τίτλο Αδελφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου, 50 χρόνια προσφοράς και δημιουργίας από τον ομότιμο καθηγητή και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σαρακατσανέων, Γιώργο Καψάλη. Ομιλία της Διευθύντρες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Μαρίας Γιανακού. Και βέβαια τα χορευτικά τμήματα της αδελφότητας θα παρουσιάσουν χορούς. Παράλληλα, θα γίνει βράβευση του Ευρυπίδη Μακρύ για το πλούσιο συγγραφικό του έργο και την πολύτιμη συνδρομή του στην πορεία της αδελφότητας. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της αδελφότητας Σαρακατσανέων Ηπείρου, Μίλτος Μάστορας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος στην Ακαδημία, η αδελφότητα διοργανώνει επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι μια εκδήλωση την οποία είχαμε υποσχεθεί ότι θα διοργανώσουμε στο τέλος του έτους. Έχουμε χωρίσει την εκδήλωση σε τρεις θεματικές ενότητες. Περιλαμβάνει ομιλητές, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο Τέος Πρίτανης, ο Γιώργος Καψάλης, που θα αναφερθεί στα 50 χρόνια της δράσης της αδελφότητας. Μια άλλη θεματική ενότητα είχε αναλάβει η κυρία Γιανακού Μαρία, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα μιλήσει για τα βιβλία, τα περιοδικά, γενικά τα συγγράμματα της αδελφότητας, καθώς και για την Σαρακατσάνικη στάνη στο Γιφτόκαμπο. Και μια τρίτη θεματική ενότητα που θα έχει αναλάβει ο Παπαγκιώτης ο Βαγγέλης, η οποία θα αναφερθεί στα ανταμώματα και στα γλέντια των Σαρακατσανέων. Πέρα από τις ομιλίες, η εκδήλωση αυτή θα έχει και χορευτικά, τα οποία χορευτικά είναι της αδελφότητας. Θα χορέψουν όλα τα τμήματα της αδελφότητάς μας. Θα υπάρχει μια βράβευση ξεχωριστή για τον Ευρυπίδη Μακρύ, ο οποίος έχει ξεχωρίσει για το συγγραφικό του έργο και γενικά για την προσφορά του στην αδελφότητα της Ηπείρου. Και θα υπάρξει φυσικά και απονομές, τιμητικές πλακέτες στους προέδρους που έχουν διατελέσει στην αδελφότητα. Θα έχουμε κάποιους χαιρετισμούς και από τους συλλόγους που είναι πολύ κοντά μας, όπως ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Πρέβεζας, Θεσπρωτείας και η Αδελφότητα Σαρακατσανέων εν Αθήνες. Θα κλείσουμε με ένα δρόμενο, μπορώ να πω, το οποίο το κρατάμε σαν έκπληξη και θεωρώ, θέλουμε, καλούμε όλους τους Σαρακατσάνους και μη και φίλους να έρθουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Θα είναι τιμή μας και πιστεύω ότι θα ανταμυφθούν για αυτήν την παρουσία τους. Για μια ιδιαίτερη χρονιά για την αδελφότητα έκανε λόγο από την πλευρά της η χορεύτρια Ελίνα Ντέτσικα, σημειώνοντας ότι είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η νέα γωνιά αγκαλιάζει την αδελφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια. Καλώς ήρθατε στο σύλλογό μας. Εγώ θα πω ότι είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για το σύλλογο που κλείνουμε τα 50 χρόνια. Έχουμε μια δυναμική ομάδα. Είναι ιδιαίτερο αυτό για μας. Βλέπουμε μια συνεχή συμμετοχή της νεολαίας στο τμήμα των εμφανίσεων κυρίως, αλλά έχουμε και ένα δυνατό διοικητικό συμβούλιο που μας στηρίζει στις δράσεις μας και καλούμε όσους είναι και μη Σαρακατσάνοι να έρχονται, να έχουν το κέφι και τη διάθεση, να μαθαίνουν νέους χορούς και από άλλες περιοχές και είμαστε στη διάθεσή σας, το Σύλλογο. Και σας περιμένουμε και στην εκδήλωσή μας για τα 50 χρόνια.